Έτοιμος ο Κιάσος να εκτελέσει με φάλτσο. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Υποδειγματική εκτέλεση από τον Κώστα Κιάσο. Και ο Πανιώνιος ανοίγει το σκόρ μόλις στο 7ο λεπτό τη συνάντηση. Ανήμπορος να αντιδράσει ο Διονύσης Χιώτης. Έπεσε στην δεξιά γωνία. Αλλά ήταν ιδιαίτερα φαλτσαριστό αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Κιάσος. Από Μπρέσκα, Γουνδουλάκη, Τζιόλι και Κιάσο. Έχει εξουδετερώσει κάπως τον Ίβιτς, όποτε αυτός επιστρέφει στη μεσαία γραμμή, και τον Αμόρα αλλά και τον Κυριακίδη. Κυριακίδης που πέρασε τώρα αριστερά στον Ζούλιο Σέζαρα. Διπλό το μαρκάρισμα εκεί από Γαλανόπουλο και Μπρέσκα. Παρ' όλα αυτά έβγαλε την παλιά. Ο Ντρόπνη θα αποκρούσει και θα μπλοκάρει την μπάλα από το τσίμπημα εκεί του Λιμπερόπουλου. Πρόσφατη αλλαγή στις τοποθετήσεις του Ζούλιο Σέζαρ και του Κρασά από την αριστερή στην δεξιά πλευρά. Ο Γαλανόπουλος γυρίζει προς τα πίσω παρακινδυνευμένα και ο Ντρόπνη θα διώξει την τελευταία στιγμή σε κόρνερ από την κεφαλιά πάσα του Γαλανόπουλου. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί εκεί με τον Κυριακίδη. Η αντεπίθεση τώρα για τον Πανιόνιο με τον Μπρέσκα που έχει μπροστά του τον Κόντι. Θέλει να τον ξεπεράσει. Το σουτ με το αριστερό, η μπάλα out πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Διονύση Χιώτη. Ο κίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ και για την εστία του Χιώτη. Προσπάθησε θεαματικά εκεί ο Σαλίχη και ο Χιώτης διώχνει σε κόρνερ μια θεαματική φάση. Είναι και ο Μόρα στη μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου. Η μπάλα περνάει για τον Κατσουράνη που γυρίζει και ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Κώστας Κατσουράνης θα εκμεταλλευτεί αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Λιμπερόπουλος. Ο προθυμένος αρχηγός της ΑΕΚ πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Πανιωνίου και ισοφαρίζει σε 1-1 στο 13ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Η ΑΕΚ βάζει και πάλι το παιχνίδι στα ίσια. Κίνηση από τον Μπρέσκα. Ο Κόντις κοντά του, ο Μπρέσκας τριφογυρίζει εκεί στη μεγάλη περιοχή. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτής. Για να δούμε σε αυτήν την φάση. Λούλιο. Όχι, φαίνεται να χάνει απλά την επαφή. Ενώ είναι όρθιος εκεί ο Μπρέσκα. Γουνδουλάκης πάνω στην μπάλα. Ο Κιάσος είναι και πάλι ο εκτελεστής. Αυτή τη φορά δοκίμασε κάπως σιρτά. Δοκιμάζει και με το αριστερό μπάλα out. Παραμένει σαφέστατα μετά την ισοφάριση της ΑΕΚ στο 13ο λεπτό. Το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι από τον Κωνσταντινίδη. Φάση δεν έχει τελειώσει. Τώρα ο Τζιόλις βγάζει από την μεγάλη περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με το σούτ του Κωνσταντινίδη. Ενώ τώρα ο Τζιόλις θα γυρίσει και ο Χιώτης σώζει την εστία του από την δεύτερη παραβίαση. Με τον Πανιόνι, δεν έχουμε εκεί που εκτροπαλεύει. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεχτήκαμε πολύ γρήγορα γκολ τη στιγμή που ξεκίνησαμε ένα πίκερ, ξεκίνησαμε καλά το παιχνίδι και από εκεί και πέρα ήταν δύσκολο γιατί ο Πανιώνιος είναι μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα που δεν γίνει πολύ χώρο στην αντίπαλη. Νόσο αλκάνς ή ο αλκάνς του Πανιώνιος, νόσο προνόρμεστε με ο αλκάνς του Πανιώνιος. Και από εκεί και πέρα χωρίς να θέλω να ακούγεται σαν δικαιολογία για κανένα. Επίσης το γήπεδο ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση έτσι ώστε να εξελιχθεί.